Ο Νέστος είναι ο σπουδαιότερος ποταμός της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης. Η περιοχή του Νέστου έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ευρώπης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωή των υγρότοπων του Δέλτα, που αποτελείται από την περιοχή του παραποτάμιου δάσους, εκτεταμένους βάλτους, λιμνοθάλασσες με αλμυρά έλι και λίμνες γλυκού νερού. Δέλτα του ποταμού Νέστου αρχίζει από τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου Καβάλας Ξάνθης και φτάνει ως τη θάλασσα, απέναντι από το νησί της Θάσου. Είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας, ο οποίος προστατεύεται με τη συνθήκη Ραμσάρ, με μια εξαιρετικά πλούσια πανίδα και χλωρίδα. Ο ποταμός Νέστος ζωογονούσε με τα νερά του το ωραιότερο και το πολυτιμότερο υδροχαρές δάσος της Ευρώπης, το Μεγάλο Δάσος, που εκτείνεται δεξιά και αριστερά των οχθών του από τη γέφυρα ως τις εκβολές του σε μήκος 27 χιλιόμετρων. Το υδροχαρές δάσος του Δέλτα του Νέστου μέχρι το 1947 είχε έκταση 72.000 στρεμμάτων και αποτελούσε γιγαντιαίο και αδιαπέραστο τείχος από δέντρα με ύψος 40 και πλέον μέτρα και πάχος μέχρι 2 μέτρα. Με τις εκχερσώσεις για τη δημιουργία καλλιεργήσιμης γης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, το μνημείο αυτό της φύσης περιορίστηκε μόνο υπό μορφή νησίδων σε έκταση 4.500 στρεμμάτων στην νοτιότερη περιοχή της προσχωματικής πεδιάδας του Νέστου, εκεί όπου εκβάλλει ο ζωοδότης ποταμός.
Στο μεγάλο δάσος υπάρχει πλούσια χλωρίδα με υδροχαρή δένδρα, από τα οποία ορισμένα ευδοκιμούν μόνο στην παραποτάμια περιοχή του Νέστου. Η οξύκαρπος και ολότριχος μελία, η ασπρολεύκα, η μαύρη λεύκα, η παιδινή πτελέα και η ποδισκόρος δρύς, ο παιδινός και ταταρικός φένδαμος, το σκλήθρο, είναι τα κυριότερα μεταξύ των άλλων. Η μελία, η σημερινή μελιά, ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και χρησίμευε για την κατασκευή του μελιίου δόρατος, με το οποίο ήταν εξοπλισμένη η μακεδονική φάλαγγα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, λόγω της εξαιρετικής αντοχής του ξύλου της. Τη μοναδικότητα του μεγάλου δάσους χαρακτηρίζει και η ύπαρξη του κολχικού φασιανού που συναντάται μόνο εδώ. Ο κολχικός φασιανός, όπως λέει η παράδοση, μεταφέρθηκε στη χώρα μας πριν από 3.000 χρόνια από τους Αργοναύτες, από το ποταμό Φάσιο της Κολχίδας, της σημερινής Γεωργίας. Εδώ έβρισκαν τροφή και καταφύγιο πολλά αγρίμια. Αγριόχοιροι, λύκοι, Ισπάνοι λίγκες, τσακάλια, ασβοί, αλεπούδες, λαγί και συχνά ζαρκάδια.